πώς θα πάει η σχέση μου, τι θα κάνω στη ζωή μου, επαγγελματικά, οτιδήποτε σας απασχολεί. Θέλω να σκεφτείτε την πρώτη επιθυμία. Καλημέρα, καλό μήνα, 1η Δεκέμβρη σήμερα, τι ωραία μέρα και Παρασκευή, να πούμε το φλιτζανάκι μας, να δούμε τι μας επιφυλάσσει το επόμενο διάστημα, συγγνώμη. Θέλω όμως πριν ξεκινήσουμε, επειδή είναι 1η του μήνα, και επειδή θέλω να στείλω λίγο θετική ενέργεια στον αδερφούλη μου που πέρασε κάτι πολύ πολύ δύσκολο με την υγεία του και πάει πολύ πολύ καλά, αλλά επειδή είσαι αρκετό διάστημα εκεί που είσαι και έχεις κουραστεί, εγώ θέλω να σου δώσω δύναμη και μέσα από εδώ και όλοι μαζί θέλω να δώσετε τις ευχές σας στο Σάκη να πάει καλά, να σηκωθεί και να είναι κοντά μου. Σ' αγαπώ πάρα πολύ, να έχεις καλό μήνα Σάκη μου, και ήθελα σήμερα να σου αφιερώσω αυτό το βίντεο, στο είπα και το έκανα, και πάμε να δούμε τις επιθυμίες μας, να δούμε πώς θα πάει ο μήνας και να σκεφτούμε πολύ πολύ καλά όλα αυτά που μας απασχολούν. Θέλω να σκεφτούμε σήμερα πολύ πολύ καλά. Έχω διαβάσει φυσικά κάποια ερωτήματα, αλλά θέλω και να τα σκεφτείτε, γιατί περίπου είναι σχεδόν τα ίδια κάθε μέρα. Οπότε η επανασύνδεση, τα επαγγελματικά, οι ημερομηνίες, τυχερά νούμερα. Γενικότερα νομίζω πως έχει η επανασύνδεση πολύ πολύ. Με ρωτάτε για αυτό το θέμα, με ρωτάτε αν θα μπει κάποια νέα αγάπη, αν θα μπει ένας νέος έρωτας. Θα δούμε λοιπόν σήμερα τι μας λέει η κουπίτσα μας, το βάζω να στεγνώσει και να αδειάσω το πιατάκι μας, δώστε μου λίγο χρόνο. Να πούμε 2-3 από το πιατάκι μας και να συνεχίσουμε στην κουπίτσα μας. Προσπαθώ λίγο να στεγνώσω το πιατάκι όσο πιο σύντομα μπορώ, για να μην σας αφήνω σε αγωνία, και να πω ότι καταρχήν εσείς από σήμερα θα διώξετε από μέσα σας ένα τέρας, να το πω, ένα κακό συνέστημα, κάτι που σας βασανίζει τον τελευταίο καιρό. Από σήμερα καθαρίζει η ψυχή σας, καθαρίζει το μέσα σας, κάτι αλλάζει, κάτι πάει καλύτερα. Το εύχομαι για όλους και για όλες φυσικά. Ένα γάμα, ένα έψιλον, άλφα, σίγμα και κάπα. Παίρνετε πολύ πολύ μεγάλη χαρά και θα γίνουν λόγια πολύ πολύ ευχάριστα. Δεν έχει πάρα πολλά σήμερα, 2-3 πραγματάκια, αλλά το σημαντικό είναι ότι κάτι κακό φεύγει από μέσα σας, κάτι ξεκαθαρίζει, κάτι θα πάει καλά και μάλλον ο μήνας ξεκινάει πολύ πολύ όμορφα. Θα δούμε και παρακάτω. Θέλω να δω απ' έξω, γιατί έχει πάρα πολλά σχέδια. Τι ωραίο που είναι σήμερα το φλιτζάνι. Έχει πάρα πολλά πράγματα, έχει μια γυναίκα η οποία παίρνει βοήθεια θεϊκή για κάτι, έτσι θα το πω, όπως μου βγαίνει και όπως το βλέπω και εσείς καταλαβαίνετε. Έχει να κάνει με οικονομικό, γιατί πίσω ακριβώς σαν να κρατάει ένα μικρό ποτιστήρι, σαν από κάτω να τρέχουν κάποια χρηματάκια, και αυτό το χέρι που σηκώνεται ψηλά είναι ότι έχει θεϊκή βοήθεια. Σώζεται μία κατάσταση, ένα κίνητο, μία σχέση, μία δουλειά, οτιδήποτε θέλετε να σωθεί και το παρακαλάτε. Επάνω ακριβώς αυτή τη γυναίκα βγαίνει ένα γιώτα, βγαίνει ένα γάμα, βγαίνει ένα λάμδα, ένα δέλτα, ένα πι και ένα έψιλον. Όνομα ή επώνυμο, τι ωραίο που είναι αυτό το σχέδιο. Δίπλα ακριβώς
ένας άντρας πάνω σε ένα άλογο, σαν να κρατάει στο ένα του χέρι, κάτι σας δίνει, κάτι καλό κρατάει, έρχεται ένα πρόσωπο, έρχεται μια γνωριμία, αυτό θα πω εγώ, ένα καινούριο άτομο, το οποίο θα είναι πολύ πολύ δυναμικό. Σίγμα, έψιλον, χ, πι και κάπα, πολύ πολύ έντονα επάνω σε αυτό το άτομο. Και απ' την άλλη, ακριβώς από κάτω, πολλά τα σχέδια σήμερα, ακριβώς από κάτω, ένα άτομο σαν να σηκώνει κεφάλι, σαν να μιλάει, σαν να παίρνει και διεκδικεί έντονα αυτό που θέλει και το καταφέρνει. Και προσοχή λίγο, μην τσακώνεστε σήμερα, βγαίνουν κάποια λογάκια ξαφνικά, κάτι θα γίνει, κάτι θα παρεξηγηθείτε, κάτι θα θυμώσετε, δεν υπάρχει λόγος, σηκώνεται το κεφάλι, σηκώνεται ανάστημα και τα πράγματα θα πάνε καλά. Ένας άντρας πατάει στα πόδια του γερά εδώ σε κάτι που επιθυμεί για ένα θέμα, είμαι εξωτερικό, είμαι άτομο από μακριά, μπορεί να είναι και συναισθηματικό αυτό το κομμάτι, όχι μόνο επαγγελματικό, αλλά είναι για αντρικό πρόσωπο μόνο, γιατί είναι ένας άντρας. Πάμε να δούμε τι γίνεται μέσα. Το πρώτο που θα πω είναι ότι κάποια γυναίκα που αντιμετωπίζει γυναικολογικό πρόβλημα, γιατί ακριβώς έχει σχηματιστεί το γυναικολογικό εδώ, είτε θέλει να μείνει έγκυος, είτε είναι κάποια επέμβαση, είτε κάτι θέλει να κάνει, οτιδήποτε, θεραπεία, χειρουργείο, θα πάει πολύ 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 καλά. 2, 7 και 9 δωδεκάτου, πολύ πολύ μεγάλη χαρά θα πάρετε για αυτό το θέμα. Και ένας άγγελος από πάνω, σαν να πετάει επάνω σας, σας βοηθάει πάρα πολύ και σας δίνει δύναμη. Κριός, Ταύρος, Δίδυμος και Σκορπιός, θα πάρετε επιτυχία μέχρι 11-12, κάτι πολύ πολύ καλό οικονομικά έρχεται. Ένας άντρας σαν να πλώνει το χέρι, σαν να σας δίνει χρήματα μαζεμένα, που επιτέλους σας τα δίνει, γιατί έχετε βγει λίγο εκτός ορίων, είστε έτοιμες να κάνετε κάποια λόγια, όχι, θα τα πάρετε και θα ηρεμήσετε γενικά. Και μία πόρτα πολύ πολύ χαρούμενη ανοίγει σύντομα για εσάς. Αυτό είναι επαγγελματικό, υπάρχει ένα πέταλο, θήτα, γιώτα, έψιλον, κάπα και νι. Πολύ πολύ μεγάλη χαρά θα πάρετε ή εσείς ή από αυτά τα αρχικά πολύ πολύ σύντομα. Ανοίγονται γενικότερα πόρτες, ανοίγονται τα συναισθηματικά. Βλέπω ότι από εδώ και πέρα ο μήνας αυτός φέρνει ήδη δώρα. Λίγο πριν τα Χριστούγεννα φέρνει όμως τα δώρα του πιο νωρίς για σας. Και έρχονται πολλές πολλές καλές ευκαιρίες και συναισθηματικά αλλά και επαγγελματικά. Κλείνεται μία συμφωνία, δίνετε το χέρι λέει εδώ και κλείνεται μία συμφωνία. Ένα ταφ, ένα γάμα, έψιλον και κάπα σας βοηθάνε πάρα πάρα πολύ. Παίρνετε επιτέλους κάποια χρήματα που επιθυμείτε. Βγαίνετε από μία δύσκολη και εδώ υπάρχει και μία μικρή χελώνα, σαν κάτι που έχει αργήσει ή να γίνεται και ξαφνικά παίρνετε χαρά. Αυτό έχει να κάνει με τα προσωπικά, μπορεί να είναι μία συνάντηση, μπορεί να είναι ένα ερωτικό κρεβάτι, μπορεί να είναι μία νέα σχέση, λέει εδώ. Δίδυμος, Ιχθύς, Ταύρος, Κριός και Παρθένος, πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία. Και ένα πακετάκι έρχεται για σας σύντομα, παίρνετε κάποια χρήματα, παίρνετε χαρά. Μην πέφτετε ψυχολογικά, αλλάζουν τα πράγματα προς το καλύτερο. Είναι σαν να είστε σε μία αιώρα και να κοιμάστε και να χαλαρώνετε από 7 με 8, 12 και μετά. Μέχρι τότε λίγο ένταση, λίγο πίεση, λίγο τρέξιμο, αλλά θα πάνε καλύτερα τα πράγματα. Τώρα, εδώ υπάρχει μία γυναίκα επίσης μέσα εδώ, γιατί και απ' έξω υπήρχε,
η οποία είναι πολύ στεναχωρημένη. Αυτή νιώθω και διαισθάνομαι ότι είναι μητέρα, ότι κάτι στεναχωριέται πάρα πολύ για το παιδί της, κάτι σας απασχολεί πολύ σοβαρό, που μπορεί να έχει να κάνει με χωρισμό, μπορεί να έχει να κάνει με ασθένεια, οτιδήποτε και αν έχει να κάνει. Μέχρι τις 11-12 του, Ιχθύς, Ταύρος, Δίδυμος, Τοξότης, Λέων και Σκορπιός σας δίνουν μεγάλη επιτυχία σε μια γυναίκα που είναι πολύ στεναχωρημένη για αυτό το θέμα. Ωραίο και αυτό λοιπόν, και κάτι έρχεται πολύ τυχερό. Θέλω να πάρετε κάτι που να τελειώνει σε 31, κάτι πολύ καλό μέσα από το 31 ή μέχρι 31 θα έρθει κάτι τυχερό. 9, 11, 17, 23 και 29, κάντε κάτι, είναι και ημερομηνίες, είναι και τυχερά νούμερα και τα δύο θα κρατάμε. Θα πάρετε πολύ μεγάλη επιτυχία. Κάτω είναι λίγο ψυχοπλακωμένο, σκέφτεστε ίσως σας πιάνει και μία θλίψη ότι έρχονται Χριστούγεννα, ότι δεν έχω να κάνω αυτά που θέλω, θα τα καταφέρετε, θα είστε καλά, θα περάσετε καλά, θα κάνετε και ένα ταξίδι που ονειρεύεστε, εξωτερικό μάλλον, γιατί είναι πολύ μακρινό ή αρκετά μακρινό θα έλεγα. Α, Κ και Λ θα πάρετε πολύ μεγάλη επιτυχία για ένα θέμα που σας απασχολεί τον τελευταίο καιρό. Άρα θα πω ότι το φιντζάνι μας σήμερα και το πιατάκι μας είναι πάρα πολύ όμορφα. Πάμε να σκεφτούμε τις επιθυμίες μας. Θέλω μία επιθυμία να τη σκεφτόμαστε πολύ καλά. Σκεφτείτε λοιπόν. Εδώ βγαίνει μία μικρή νυχτερίδα, βγαίνει ένα γατάκι, μία μικρή γκρίνια λοιπόν υπάρχει εδώ πριν την επιτυχία, ένα π και διπλό ζώδιο, δίδυμος ή ιχθύς, πολύ μεγάλη χαρά. Άρα είναι θετική και θα γίνει. Η νυχτερίδα δηλώνει τύχη γενικότερα. Πάμε να κάνουμε τη δεύτερη. Θέλω να σκεφτείτε καλά. Εδώ σας απασχολεί κάτι το οποίο είναι δύσκολο να τακτοποιηθεί ακόμα και να ηρεμήσετε. Είναι σαν να υπάρχουν φαντάσματα του παρελθόντος που το εμποδίζουν, αλλά σιγά και μέχρι τις 19-12 θα ξεκαθαρίσουν τα πράγματα και θα πάνε πολύ καλύτερα. Το εύχομαι και να πάμε και στην τρίτη επιθυμία που θέλω κάτω να πατήσω. Κάτι σας προσφέρεται. Ένα άτομο κρατάει ένα μπουκέτο λουλούδια. Πρόταση, συνεργασία, πρόταση ερωτική, πρόταση γάμου. Κάτι σας προσφέρεται. Σας προσφέρουν ένα μπουκέτο. 100% γίνεται με επιτυχία αυτή η επιθυμία. Πάμε να πατήσουμε και μία στο πιατάκι μας. Θέλω να σκεφτείτε την τελευταία και την καλύτερη και να πατήσω να δούμε. Σκεφτείτε. Και όπως το είπα, η τελευταία και η καλύτερη. Πεντακάθαρη, ένα σίγμα, ένα έψιλον και ένα κάπα, σκορπιός, ζώδιο, σας δίνουν μεγάλη επιτυχία και χαρά. Θέλω να είστε καλά, θέλω να κάνουμε και ένα μικρό ερώτημα για κάτι που θέλετε στην τράπουλα της Κατίνας, έτσι γιατί είναι πρώτη του μήνα και θέλω κάτι να σας κάνω ένα δωράκι. Θέλω να σκεφτείτε λίγο καλά. Και θέλω να σκεφτείτε ένα ερώτημα απλά. Πάμε να σκεφτούμε λοιπόν, εγώ ανακατεύω. Δεν το περιμένατε, αλλά σας την έκανα την έκπληξη. Για να δούμε λοιπόν τι θα γίνει με το ερώτημα που κάνατε τώρα. Προσέξτε λόγια, προσέξτε έναν καυγά. Δάκρυα κάνετε, η ψυχή σας πονά, αλλά τα δάκρυα θα γίνουν δάκρυα χαράς. Αν δεν συνεχίσετε να γκρινιάζετε και να τσακώνεστε, υπάρχει γερό δέσιμο με το πρόσωπο αυτό και νικάει το καλό. Η προδοσία, ο χωρισμός, η αδικία φεύγουν, γιατί αυτό το δέσιμο που έχετε είναι πολύ γερό
το πρόσωπο που σκέφτεστε θα σας πει ότι σας αγαπάει και απ' την άλλη, αν αυτό το ερώτημα που κάνατε είναι για οικονομικό, έρχεται με επιτυχία χρήμα, έρχεται επιτυχία για ένα κίνητο και όλα θα πάνε πολύ πολύ καλά. Σας εύχομαι πραγματικά τα καλύτερα. Θέλω να σκέφτεστε όταν γυρνάμε το καφεδάκι, να κάνετε τις επιθυμίες σας. Εγώ σήμερα σας έκανα και ένα μικρό δωράκι. Θέλω να σας πω ευχαριστώ πολύ και τα νέα μέλη που έρχονται και γενικά όλους και όλες για την υποστήριξη, για τα ωραία σχόλια. Σας ευχαριστώ, καλό μήνα και καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε.